Εκδήλωση με θέμα Μακεδονικός Αγώνας με ομιλητή τον Κωνσταντίνο Χιόνι, ιστορικό και πρόεδρο της Ασιακής Ένωσης Καβάλας, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλαος Μάρτης Περιφερειακής Ενότητας, μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δυτικομακεδόνων Νομού Καβάλας. Θεωρώ και όπως και όλοι μας ότι ο Μακεδονικός Αγώνας είναι εφάμενος εις άξιους και έχει την ίδια βαρύτητα όπως και, και ο αγώνας του 1821. Θεωρούμε ότι και οι πολεμιστές και με την κούραση που είχαν, με το όλο βάρος και όλο το φορτίο του ζυγού, του τουρκικού ζυγού, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν, να ανατρέψουν και να διατηρήσουν τον πολιτισμό μας και τη θρησκεία μας, παρά την ανισόρροπη μάχη μαζί με το βουλγαρικό κομιτάτο και με τον τουρκικό κατεστημένο. Να συγχαρώ και εκ μέρους και του Θόδωρου Μαρκόπουλου την προσπάθεια αυτή και το έργο, αλλά και την όλη αυτή την προσπάθεια στο ότι πρέπει και μπορούμε να αναδείξουμε και πρέπει να αναδείξουμε το οφείλουμε στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας και στην κοινωνία μας. Κόντρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που προωθεί τη λήφθη σε ό,τι έχει σχέση με ένδοξες μέρες του έθνους μας, είμαστε εδώ. Αρνούμαστε να ξεχάσουμε, αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε όσα βρήκαμε από τους παλαιότερους. Ψάχνουμε συνοδοιπόρους που δεν φοβούνται να δηλώσουν παρόν στις εκδηλώσεις σαν τη σημερινή. Η αξία του Μακεδονικού Αγώνα στην εξέλιξη της πορείας της Ελλάδας είναι γνωστή και έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στις αιματοβαμμένες σελίδες της ιστορίας μας. Είμαστε απόγονοι ηρώων. Είμαστε κληρονόμοι μαρτύρων. Είμαστε φωτοδόχοι μορφών Αγίων. Μας συντροφεύουν μνήμες ιερές. Βαρύτατος πλούτος κληρονομιάς αξιών που φοβάμαι πως είμαστε αδύναμοι να σηκώσουμε. Αλήθεια, ποιος σήμερα είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί για αυτά που οι Μακεδονομάχοι κατέθεσαν το αποτύπωμα της ψυχής τους σε τούτα τα κόμματα. Αν κάναμε μια αντιμετάθεση στον χρόνο και φέρναμε τους Μακεδονομάχους στο σήμερα, είμαι βέβαιος πως δεν θα ένιωθαν περήφανοι για μας. Θα γανακτούσαν καθώς θα βλέπαν ανθρώπους να διαρανθίζονται για τη νομή της εφήμερης πολιτικής και οικονομικής ισχύως. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου έγινε μονόπλευρο ανατολικό ζήτημα με τη βίαιη επιβολή των απόψεων της πανσλαβιστικής προπαγάνδας. Η αντίδραση όμως των Ελλήνων και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών ματέωσε τα σχέδια των πανσλαβιστών με την υπογραφή της νέας συνθήκης του Βερολίνου. Η προηγούμενη βέβαια συνθήκη που δημιουργούσε εκτεταμένο βουλγαρικό κράτος αποτελούσε για χρόνια το μεγάλο όνειρο των Βουλγάρων που κατήθυνε και τη μετέπειτα πολιτική τους. Επιδιώκοντας λοιπόν να δημιουργήσουν όσο περισσότερο μπορούσαν εξαρχικά χωριά για να τα παρουσιάσουν ως Βουλγάρικα όταν θα διαλυόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στηριζόμενη στην εκκλησιαστική προτίμηση του κόσμου, εξανάγκαζαν με κάθε τρόπο τους υπόδουλους πληθυσμούς να αναγνωρίσουν την εξαρχία και να δεχτούν την βουλγάρικη εκπαίδευση. Ο ελληνισμός διαισθάνθηκε τον κίνδυνο και αντέδρασε.